Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγο και συγγραφέα. Γεια σου Θέκλα μου, τι κάνεις, καλή χρονιά. Γεια σου Έλλη, καλά είμαι εσύ, καλή χρονιά σε σένα και στους ακροατές σου. Να σε καλά. Δεύτερη συνάντηση έτσι, τηλεφωνική. Το σημερινό μας θέμα είναι αν ζεις στο εδώ και τώρα ή οι σκέψεις σε παρασύρουν στο παρελθόν και μέλλον. Το θέμα που διάλεξες, Έλλη μου, είναι η ουσία των θεμάτων θεραπεία και στη ψυχοεκπαίδευση. Δηλαδή, αν καταφέρει κάποιος να απαντήσει αυτό το ερώτημα πώς μπορώ να ζω στο εδώ και τώρα και να μην ζω στο παρελθόν ή στο μέλλον αντίστοιχα, τότε θα έχει καταφέρει να βρει τον τρόπο για να έχει μια υγιή, ψυχικά ισορροπημένη ζωή. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, πού νομίζεις εσύ ότι βρίσκεται, θα σκεφτόμαστε το παρελθόν ή το μέλλον? Νομίζω μας αγχώνει περισσότερο το μέλλον. Όχι, δεν ξέρω. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Για τον καθένα ισχύει διαφορετική. Ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει διαφορετική απάντηση. Ναι, σωστά. Για κάποιους ανθρώπους το πρόβλημα είναι ότι σκέφτονται συνεχώς το παρελθόν, που στο παρελθόν έχουν περάσει άσχημα και δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Δηλαδή έχουν και αυτό που λέμε αρνητικές τραυματικές αναμνήσεις, έχουν αναμνήσεις μιας κακοποιητικής παιδικής ηλικίας ή αναμνήσεις μιας κακοποιητικής σχέσης η οποία τους έχει αφήσει ανεξιτήλα σημάδια και όλη αυτή η ενασχόληση με το παρελθόν τους κάνει να μην μπορούν να έχουν αρκετή ενέργεια για να μπορέσουν να κάνουν καλό το παρόν τους. Επίσης κάποιες φορές παρατηρείται μια αναπόλυση του παρελθόντος του στυλ: τι ωραία που περνούσα τότε που ήμουνα σε εκείνη την κατάσταση και τώρα δεν είμαι και τώρα είμαι χάλια. Δηλαδή να αναπολούμε το παρελθόν. Ναι, σε μια δύσκολη στιγμή νομίζω όλοι μας το κάνουμε αυτό, τώρα που το λες. Ναι. να σκεφτόμαστε για παράδειγμα ότι αυτό μπορεί να συμβεί ιδιαιτέρως μετά από ένα χωρισμό. Όταν πενθούμε το χωρισμό από μια σχέση, να λέει αχ τι ωραία τότε που ήταν, ειδικά οι πρώτοι μήνες που πάντοτε στις περισσότερες περιπτώσεις είναι παραμυθένιοι. Να σκεφτόμαστε εκείνες τις περιόδους και να είναι και η μνήμη μας να μην είναι και πολύ καλή. Μάλιστα. Γενικά η μνήμη του ανθρώπου δεν είναι αντικειμενική. Ούτε για τα θετικά γεγονότα, ούτε για τα αρνητικά γεγονότα. Η μνήμη μας επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες υποκειμενικότητας της ανθρώπινης αντίληψης. Γι' αυτό όταν είμαστε πολύ χαρούμενοι μπορεί να θυμόμαστε πράγματα από το παρελθόν θετικά και να τα μεγαλοποιούμε, ή όταν είμαστε πολύ στενοχωρημένοι να θυμόμαστε πράγματα από το παρελθόν με αρνητικότητα και να μεγαλοποιούμε την αρνητικότητα των συμβάντων αυτών. Okay. Όπως και να έχει όμως, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να εστιαστεί στο παρόν, εδώ και τώρα, ναι. Στο εδώ και τώρα πρέπει να έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν και όπως θα είπες πολλές φορές η σκέψη του μέλλοντος μπορεί να είναι αγχωτική, ιδιαιτέρως για τους νέους ανθρώπους, τους ανθρώπους που είστε σήμερα καινούργοι στην κοινωνία που ζείτε κάτι, έχετε πολύ κακή συγκυρία. Δηλαδή η περίοδος αυτή, τα τελευταία 14 χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση, είναι πολύ δύσκολο να στεριώσουν οικονομικά οι άνθρωποι στην επαρχία τους, είναι πολύ δύσκολες οι ερωτικές σχέσεις, δηλαδή είναι μια δύσκολη περίοδος. Ναι, θα συμφωνήσω. Εγώ επειδή είμαι μεγαλύτερη από σένα, θυμάμαι ότι όντως πριν 20-30 χρόνια ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, σαφώς. Πιο εύκολα κάποιος με λίγη εργατικότητα και λίγη προσπάθεια πετύχαινε στη δουλειά του. Υπήρχαν οι δυνατότητες να επιτύχει. Και επαγγελματικά και προσωπικά, βέβαια. Ναι, πιο εύκολα έκανες μια καλή ερωτική σχέση, πιο εύκολα έφτιαχνες μια φιλία. Ήταν καλύτερα τα πράγματα. Οπότε οι νέοι άνθρωποι φοβούνται το μέλλον με την έννοια του ότι λένε αφού τώρα είμαστε τόσο χάλια, τι θα γίνει μετά. Και επίσης κάποιοι μεγαλύτεροι άνθρωποι φοβούνται το μέλλον με την έννοια του ότι φοβούνται το θάνατο και την ασθένεια που έρχεται. Ίσως πιο λογικά με τη μεγαλύτερη ηλικία. Να σε ρωτήσω, θεωρείς προβληματική τάση, ας πούμε, το να πηγαίνει ο νους μας στο παρελθόν ή το μέλλον? Όχι, είναι απολύτως φυσιολογικό. Okay. Είναι φυσιολογικό το μυαλό μας να περιπλανάται. Είναι φυσιολογικό να κάνουμε το λεγόμενο daydreaming, την ονειροπόληση κατά τη διάρκεια της μέρας. Μάλιστα. Και αν δεν το έκανε αυτό το μυαλό μας, θα πέθαινε. Ναι. Ξέρεις, μια από τις λειτουργίες
κρατούν τον εγκέφαλο μας ζωντανό αυτή η περιδιάβαση από το παρόν στο παρελθόν και στο μέλλον. Και αυτή η περιδιάβαση γίνεται και πολύ εντατικά μέσα από τα όνειρα που βλέπουν το βράδυ. Α, μάλιστα. Ναι. Άρα δεν είναι αφύσικο να σκέφτεται κάποιος το παρελθόν ή το μέλλον. Αυτό που θα το καθιστούσε προβληματικό είναι αν η ενασχόληση μας με τη σκέψη του παρελθόντος ή του μέλλοντος μας παραλύει και δεν μας αφήνει αρκετή ενέργεια ώστε να ασχοληθούμε ουσιαστικά με το παρόν μας. Ναι, δηλαδή, αν μας κάνει δύσκολη τη διαβίωση στο παρόν. Και εδώ θέλω να σου πω, Έλλη, ότι είναι και ένας μηχανισμός άμυνας η διαφυγή στη φαντασία, γιατί το παρελθόν και το μέλλον στη φαντασία βρίσκονται πλέον. Γιατί και η μνήμη μπορεί να θεωρηθεί μέρος της φαντασίας, όπως και οι σκέψεις για το μέλλον. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει άσχημα και δυσκολεύεται να επιβιώσει στο παρόν, μπορεί να διαφύγει στη φαντασία με το να φαντασιώνεται το μέλλον ή να αναπολύει το παρελθόν. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Μήπως φοβόμαστε την αλλαγή και μας συμβαίνει αυτό? Γενικά ο φόβος. Ναι, ναι, και είναι φυσιολογικό να φοβόμαστε και την αλλαγή και την απότομη αλλαγή και την αλλαγή που γίνεται από τους άλλους για μας. Ναι. Δηλαδή ας δώσουμε και λίγο credit στη γενιά μας, στους ανθρώπους που είμαστε ζωντανοί τώρα, ας πούμε και έναν μπράβο, γιατί όντως βιώσαμε, βιώνουμε και ελπίζουμε να μην βιώσουμε πια τόσο πολύ μεγάλα κοσμογονικά γεγονότα. Δηλαδή ακόμη δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχουμε βιώσει την τελευταία πενταετία. Ας πω έτσι για τα πιο πρόσφατα. Και ξαναλέω, η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και 14 χρόνια σε κρίση. Βέβαια. Ξεκίνησε την οικονομική κρίση, προχώρησε με την πανδημική κρίση κλπ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι ακριβώς. Και δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για να βιώσουμε όλα αυτά που βιώσαμε και βιώνουμε ακόμη. Όμως επειδή υπάρχει το παρόν, αν παραμένουμε παγιδευμένοι ή αν διαφεύγουμε στις σκέψεις μας για το παρόν και το μέλλον, τότε χάνουμε, για το παρελθόν και το μέλλον, τότε χάνουμε το παρόν. Το προσπαθούσα να πω προηγουμένως όταν είπα ότι είναι ένας μηχανισμός άμυνας. Μηχανισμοί άμυνας είναι χρήσιμοι σε περιόδους πολέμου, σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, όταν όμως εξακολουθούμε να τους χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, τι δυσκολεύουν όταν η ζωή μας είναι φυσιολογική. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποια tips στο να εστιάσεις στο εδώ και τώρα? Εάν κάποιος τώρα είναι πολύ κολλημένος στην πρέτη μου, είτε με παρελθόν είτε με το μέλλον, το τι θα κάνω και πώς θα πετύχω και όλα αυτά που μπορεί να αγχώνουν έναν άνθρωπο. Καταρχάς, εάν μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ειδικών ψυχικής υγείας, να το πράξει άμεσα. Στην ιστοσελίδα μου, thekla.petridou.com, στην αρχική σελίδα, υπάρχει ένα άρθρο, έτσι, άμα ανοίξει κάποιος, άμα πατήσει, δαχτυλογραφήσει κάποιος στο Google Search ή σε οποιοδήποτε άλλο search engine, το thekla.petridou.com, βγάζει την ιστοσελίδα μου και στην προστινή σελίδα έχω ένα άρθρο που έχει και αντίστοιχο βίντεο που τα διαβάζω, με καταγεγραμμένες όλες τις υπηρεσίες δωρεάν συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται οικονομικά να πάνε σε κάποιο ψυχολόγο ιδιωτικά. Μπράβο. Το να ξεκινήσει κάποιος ψυχοθεραπεία, το να κάνει κάποιος κάποιες συναντήσεις με ένα ψυχολόγο, θα το βοηθήσει αφάνταστα να οργανώσει τη σκέψη του, να επιλύσει τα ζητήματα που τον βασανίζουν, που αφορούν το παρελθόν, και να μπορέσει να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο και συναισθηματικά και γνωστικά και πρακτικά, ώστε να καταφέρει να επιτύχει το καλύτερο δυνατόν στο παρόν πρώτα, που αυτό έχει σημασία, και στο μέλλον έπειτα. Πιστεύω, Έλλη μου, ότι ο καθένας από εμάς μπορεί, αν είναι σε καλή ψυχική κατάσταση και είναι ουσιαστικά παρόν στο παρόν και στο εδώ και τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Και το σήμερα του να το φτιάξει, αλλά και το μέλλον τώρα. Πέρα από την ψυχοθεραπεία, που είναι η πρώτη συμβουλή που δίνω πάντα, γιατί είναι απερίγραπτο το πόσο βοηθητική είναι η ψυχοθεραπεία. Εξαιρετικά βοηθητική. Εγώ είμαι η ίδια ψυχολόγος εδώ και 25 χρόνια και εξακολουθώ όλα αυτά τα 25 χρόνια να πηγαίνω σε διαφόρους συναδέλφους και να κάνω ψυχοθεραπεία παράλληλα, γιατί είναι το πώς κάνουμε μασάζ και δίνουμε ένα υπέροχο δώρο στο σώμα μας. Έτσι, είναι δώρο για τον εαυτό μας. Είναι δώρο για την ψυχή.
Λοιπόν, άλλες πρακτικές συμβουλές είναι να κρατάμε ημερολόγιο. Mm-hmm. Το journaling, το να κρατάμε ημερολόγιο, βοηθάει πάρα πολύ. Όταν βάζουμε τις σκέψεις μας στο χαρτί, όταν τις καταγράφουμε, mm-hmm. τα συναισθήματα μας αποκτούν οντότητα και μπορούμε να τα διαχειριστούμε πιο εύκολα. Μάλιστα. Δηλαδή μπορούμε να γράφουμε στο χαρτί τι μας στενοχωρεί, τι μας ενθουσιάζει, τι μας αρέσει, τι θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Γενικά το γράψιμο είναι πολύ απελευθερωτικό συναισθηματικά. Επίσης βοηθάει πολύ η άσκηση, η σωματική άσκηση, ειδικά όταν είναι άσκηση στη φύση. Mm-hmm. Όταν το συνδυάσουμε για παράδειγμα με το κολύμπι, και μάλιστα εγώ δεν είμαι χειμερινή κολυμπήτρια, αλλά ακούω από τους χειμερινούς κολυμπητές ότι είναι εξαιρετικά... Τους θαυμάζω πολύ, ούτε εγώ είμαι χειμερινή κολυμπήτρια. Εδώ δυσκολεύομαι να πω και το καλοκαίρι δηλαδή, κρυώνω πάρα πολύ. Ναι, ακούω ότι είναι εξαιρετική εμπειρία. Υπάρχει μάλιστα και η κρυοθεραπεία. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το συστήνω γιατί δεν γνωρίζω πόσο το συστήνω. Αλλά ξέρω ότι έχει ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν ακόμη και την θεραπεία της, την κρυοθεραπεία του στήλου, την μπαίνουν σε μπανιέρα με παγάκια, Έλλη. Λοιπόν, η σωματική άσκηση βοηθάει πολύ. Mm-hmm. Η ψυχαγωγία. Mm-hmm. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να δουλεύει συνέχεια. Το 8ωρο δεν είναι τυχαία που το έχουμε επιτύχει εργασιακά. Mm-hmm. 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες ψυχαγωγία. Mm-hmm. Ας καθίσει ο καθένας τον εαυτό μας κάτω και να το ρωτήσει, δίνεις όντως σε σένα 8 ώρες τη μέρα ψυχαγωγία? Δίνεις 8 ώρες τη μέρα ύπνο? Και ο ύπνος mm-hmm. είναι απαραίτητο. Καλός ύπνος πάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Επίσης προσέχουμε τη διατροφή μας mm-hmm. και προσέχουμε να μην κάνουμε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί. Με ανθρώπους οι οποίοι συνεχώς κλαίνε και κλαίγονται και παρουσιάζουν συνεχώς μια μιζέρια mm-hmm. η οποία είναι μεταδοτική. Πώς λέει η φράση «χαμογελάστε» είναι μεταδοτικό? Έτσι και τοξικότητα. Παιδιά, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Το αρνητικό συνέστημα θα στο περάσει κατευθείαν ο άλλος. Δεν μπορούμε να γίνουμε ψυχολόγος του κάθε ενός, του κάθε ανθρώπου που γνωρίζουμε σε ένα φιλικό επίπεδο. Όποιος έχει θέματα πάει στο ψυχολόγο, δεν μας τα φορτώνει μας και δεν δεχόμαστε και εμείς να τα φορτωθούμε και να γίνουμε ένας υποτυπώδης ψυχολόγος του άλλου που στην ουσία θα χαλάσουμε την δική μας ψυχική ισορροπία και δεν θα πάρει και τίποτα άλλο, γιατί δεν είμαστε δικοί. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία μας τα είπες και σήμερα, το χάρηκα. Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Καλά, φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, γιαγιά.